το θέαμα της εθνικής αντιπροσωπείας δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε. Οι αιτιάσεις που ακούσαμε για την υποτιθέμενη αντισυνταγματικότητα θυμίζουν τις προσπάθειες των απελπισμένων δικηγόρων που έχουν να χειριστούν μια χαμένη υπόθεση, που υποβάλλουν ενστάσεις όχι γιατί ελπίζουν ότι κάτι θα κερδίσουν, αλλά απλώς για να καθυστερήσουν την αναπόφευκτη δυσμενή για αυτούς ετοιμιγωρία. Και αντιλαμβάνομαι την πολιτική απορία, είναι προφανές ότι η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού είναι δεδομένη. Δεν μπορεί να υπάρχει συγχώρηση για τόσες δεκαετίες ανομίας που έθρεψαν τη διαπλοκή. Θα περίμενα όμως από συναδέλφους, των οποίων την επιστημοσύνη σέβομαι, θα περίμενα πιστικότερα νομικά επιχειρήματα από συναδέλφους, των οποίων την επιστημοσύνη σέβομαι. Τι λέει το άρθρο 15, παράγραφος 2 του Συντάγματος? Η γραμματική του ερμηνεία αρκεί. Ξεκινάμε την αναγγελία. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Και διακρίνει στη συνέχεια πώς ασκείται αυτός ο άμεσος έλεγχος. Το επόμενο εδάφιο λέει: ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Άρα ο πυρήνας των αρμοδιοτήτων των αποκλειστικών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων. Και συνεχίζει: ο άμεσος έλεγχος του κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων. Άρα, ο άμεσος έλεγχος του κράτους δεν εξαντλείται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που ανάγονται στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Όταν αναφέρθηκα σε αδυναμία στήριξης των επιχειρημάτων, άκουσα γενική επίκληση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγώ όμως θα σας μιλήσω για συγκεκριμένες αποφάσεις. Απόφαση Ολομέλειας 1901 του 2014. Λέει λοιπόν ότι εν ώψη του άρθρου 15 παράγραφος 2, το κράτος καθίσταται ο ρυθμιστής της λειτουργίας της ραδιοτηλεόρασης και ο εγγυητής του πλουραλισμού και εξειδικεύει ποιος είναι αυτός που ασκεί την εγγυητική και ρυθμιστική αυτή λειτουργία και διακρίνει, εισαγωγικά είναι αυτά που σας λέω τώρα, το κράτος, παρένθεση, η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία, καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Διακριτές αρμοδιότητες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο έχει ένα πυρήνα αρμοδιοτήτων να ελέγχει την ποιότητα των εκπομπών και να επιβάλλει κυρώσεις ούτως ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της αντικειμενικής πολιτικής ενημέρωσης και του υψηλού πολιτιστικού επίπεδου. Το κράτος δεν απεκδίεται την ευθύνη του και τη διατηρεί. Στη συνέχεια. Ποιος ματέωσε τη δυνατότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να ασκήσει πλήρως αρμοδιότητές του? Ποιος? Εσείς, κυρίες και κύριοι. Άρα τι και τίκτοντες και επαρθενεύοντες, εσείς που ματαιώσατε τη δυνατότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να εκπληρώσει το συνταγματικό του ρόλο, έρχεστε σήμερα και μας ελέγχετε? Και να σας πω, εγώ σας είπα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ρητά λέει ότι δεν είναι αποκλειστική η αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για όλα τα ζητήματα. Δεν είναι για το καθεστώς της προηγούμενης άδειας. Να πω ένα βήμα παρακάτω. Ας πούμε ότι ήταν, που δεν είναι. Ξέρουν οι συνάδελφοί μου καθηγητές του Δημοσίου Δικαίου ότι όταν καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση ενός συνταγματικού σκοπού, πάγια θεωρεί η νομολογία του Γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας με τη θεωρία των εξαιρετικών περιστάσεων, σωρή αποφάσεων, ντόλε λοράν, εριές, ότι θα πρέπει ο συνταγματικός σκοπός να μην ματαιωθεί και να βρούμε έναν τρόπο να εκπληρωθεί. Ποιος είναι ο συνταγματικός σκοπός εδώ της διάταξης? Η αντικειμενικότητα της πληροφόρησης.
εάν εσείς με τις ενέργειές σας καταστήσατε αδύνατο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα, ποιος έχει την αρμοδιότητα? Εκείνο το όργανο που είναι το τεκμήριο της αρμοδιότητας, τη γενική αρμοδιότητα σε μια δημοκρατική πολιτεία, η Βουλή. Αυτή λοιπόν, σύμφωνα με την πρότασή μας, είναι αυτή που θα καταλήξει. Όχι ο Υπουργός, η Βουλή, το όργανο που εκφράζει τη δημοκρατική νοημοποίηση με καλύτερο τρόπο από κάθε άλλο. Η δεύτερη ένσταση αντισταγματικότητας έπληται το ότι ορίσαμε συγκεκριμένο αριθμό αδειών και δεν αφήσαμε την αγορά ή την τεχνολογία να αποφασίσουν. Εδώ αναφέρομαι στην απόφαση της 2594 του 2015. Δεν αφορά μόνο παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας αυτό που πρόκειται να κάνουμε. Αφορά, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, και ένα δημόσιο αγαθό που αποτελεί σπάνιο πόρο και η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του κράτους. Γιατί δεν είναι ζήτημα αγοράς, κυρίες και κύριοι, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Είναι ζήτημα αντικειμενικότητας της πληροφόρησης και δυνατότητας να διαμορφώνει ο ελληνικός λαός τη βούλησή του ελεύθερα. Και όχι όπως θα ήθελαν ορισμένοι νταβατζίδες, για να χρησιμοποιήσω το δίκαιο όρο που δίκαια χρησιμοποίησε άνθρωπος δικής σας παράταξης, όπως έκαναν στο δημοψήφισμα, όπως επιχειρούν και τώρα να κάνουν, διαστρέφοντας κάθε πολιτική μας πρωτοβουλία. Τέλος, επειδή έγινε μία αναφορά και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και μάλιστα τολμήσατε να αναφέρετε την Πολωνία, που ουσιαστικά αποτελεί ένα αντίγραφο αυτού που κάνατε εσείς με την ΕΡΤ. Στην Πολωνία διώξαν δημοσιογράφους και κλείσαν μέσα. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι εντελώς διαφορετικό. Εμείς είμαστε με τη δημοκρατία, με την αμεροληψία, με την αντικειμενικότητα, ενάντια στη διαπλοκή, ενάντια στη διαπλοκή. Και σας θυμίζω, απλώς προς ενημέρωσή σας, ότι η τελευταία χώρα η οποία προχώρησε σε διαγωνισμό ανάλογα με αυτό που προχωρούμε εμείς ήταν η Ιταλία, 2 χρόνια πριν. Και ποιος έκανε στην Ιταλία το διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι? Το αρμόδιο Υπουργείο. Άρα, προφάσεις εν αμαρτίες, τη διαπλοκή υπερασπίζεστε, όχι τη δημοκρατία. Και η διαπλοκή θα ιτηθεί. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριο Κατρούγκαλο. Κυρίες και κύριοι,